Μου φτιάξε τεστάκια πάνω και μου το έκοψε και σε κομματάκια που εγώ το τρώω σε κομματάκια. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο? Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Ξύπνησα 7 η ώρα το πρωί, επειδή με είχε πιάσει ένας πόνος στην πλάτη, στη μισή πλάτη. Σηκώθηκα, έκανα κάτι τεντώματα, κάτι τέτοια, ανακουφίστηκε λίγο. Δεν ξέρω, μάλλον στραβοκοιμόμουν εκείνη την ώρα. Ευτυχώς τώρα δεν πονάει, νιώθω μια ενόχληση, αλλά δεν πονάει όπως πόνεσε το πρωί που ξύπνησα. Και τέλος πάντων, μετά δεν μπορούσα να ξανακοιμηθώ, δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Αφού μου είχε στείλει μήνυμα η Αλεξάνδρα και κάτι της απαντάω και μου λέει: «Τι κάνεις τέτοια ώρα, ξύπνια, είσαι καλά?» Της λέω: «Όχι, δεν είναι καλά, μωρέ, πλάτη μου». Τέλος πάντων, μετά κάθισα, έκανα λίγη δουλειά και μετά με νύσταξε και ξαναξύπνησα. Ξανακοιμήθηκα και τώρα ξανακύπνησα. Αυτά. Άσχετη πληροφορία της ημέρας. Απλά λέω: ό,τι να κάνω με τον ύπνο μου. Cheers. Let's go. Βάζω αντιλιακό και θέλω ένα μπράβο, ένα βραβείο, ένα κάτι που θυμήθηκα να βάλω αντιλιακό παρόλο που είναι χειμώνας πλέον. Πρέπει να μην το ξεχνάω και να φοράω όλο το χρόνο. Καλά, γενικά βοηθάει στην αντιγύρανση να φοράς όλο το χρόνο, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει η ροδόχρους, που επηρεάζεται πολύ από τον ήλιο και γίνεται χειρότερη. Μπράβο μου, σήμερα το θυμήθηκα. Πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο. Θα πάω κομμωτήριο, θα ανανεώσουμε λίγο χρώμα, θα κάνουμε και μια θεραπεία. Let's go. Καλέ, τι ωραία μέρα που έχει σήμερα. Τώρα μου φτιάξει η διάθεση. Να χαιρόμαστε τη γιορτή μας. Ναι. Πότε είναι το βαπτίστικο? Αλήθεια. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Σε ένα μήνα περίπου. Να περάσει καλά και εσύ, αγαπητέ. Γεια σας. Άντε, γεια. Καλό σου το κορίτσι μα! Καλημέρα, μα το λύσατε! Τι κάνει? Ανάποδο, τέλειο! Αφού είμαστε ανάποδοι, παιδί μου! Θέλω και εγώ μια χρονιά να κάνω ανάποδο, τέλειο! Κάναμε μια συμπληρωματική την κερατίνη. Κάναμε ρίζα να φύγουν τα άσπρα, ανανεώσαμε το μπλε, ζωντάνευσε το μαλλί! Φιλιά σε όλους! Thank you! Bye! Γεια σας! Γεια σας! Τώρα είδα εντωμεταξύ ότι πήγα λερωμένη. Ας κάνουμε ότι δεν το είδε κανείς. Outfit κομμωτήριου, simple. Yes! Πού πας! Να το σκάσεις. Νιαουρίζει κιόλας, μου πει. Ο ένας το σκάει, ο άλλος νιαουρίζει. Είναι καλά τα αγόρια μου. Είναι καλά. Όταν είναι έτσι φρέσκο το μαλλί, θέλω να κάνω συνέχεια. Θα σας έχω πληροφορίες από κάτω, εννοείται. Ξέρω, θα με ρωτήσετε. Συνήθως ρωτάτε και τιμή. Είναι η κερατίνη στο Glow Hair by Akis. 90 ευρώ συν το σαπουάν. Θα σας έχω από κάτω το account. Τέλεια! Ανανεωμένη. Να κοιμόμουν λίγο ακόμα. Έτσι λίγο, μια ωρίτσα, πόρνα. Maybelline New York, new Colosso Curl Balance Mascara. Είναι exciting, το βλέπετε κι εσείς. Είναι ένα προϊόν που θα μας βοηθήσει να κάνουμε bounce. Αμέριμνος κοιμάται στον τόπο του εγκλήματος. Τι όνειρο βλέπει άραγε. Τελικά δεν κοιμήθηκα, πρώτον γιατί ήθελα να κρατηθώ ώστε να προσπαθήσω να κοιμηθώ πιο νωρίς σήμερα. Θα προσπαθήσω, μπας και αρχίσω και ξυπνάω πιο νωρίς. Ξέρουμε όλοι δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δεύτερον, γιατί είχα ένα online event το οποίο είδατε ακριβώς στο προηγούμενο πλάνο, το οποίο θα μου διέκοπτε τον ύπνο πάνω στη μία ώρα. Οπότε τι, θα κοιμόμουν μία ώρα, θα ξυπνούσα για το event και θα ξανακοιμόμουν. Δεν έβγαινε. Μάλλον κυρίως αυτό έπαιζε ρόλο. Απλά είπα να πω το άλλο πρώτο για να φαίνεται πιο. Ότι έχω στόχο προσήλωση, ρε παιδί μου. Και μετά κάναμε ένα μίνι γυρισματάκι, γι' αυτό είμαι ντυμένη, για κάτι άλλο. Θα το δείτε και αυτό σύντομα. Να σας δείξω το outfit μου, γιατί μ' άρεσε. Δεν ξέρω τι ντύθηκα, αλλά μ' αρέσει. Αυτό είναι φόρεμα κανονικά. Και έβαλα αυτό πάνω και. Θα ήθελα να φουσκώνει ακόμα περισσότερο αυτή η φούστα. Πρέπει να πάρω ένα mini petticoat. Έχω maxi petticoat, αλλά δεν έχω mini. Αυτά που βάζεις από κάτω για να φουσκώνει. Έλα πάνω, δεν περνάμε τέλεια. Κάνουμε και γυρίσματα τρίτης φάσης. Και vlog μας. Και αυτό, τέλεια. He's gonna kill me one day.
Σήμερα δεν τις πέτυχα καθόλου τις φακίδες. Ζηλεύω όσους έχετε φακίδες, να ξέρετε. Έχει και ο Πάνος και συνέχεια πάω και το κάνω έτσι. Κάνω ότι τις παίρνω και ότι τις θέλω εγώ για μένα. Ήρθε ένα καινούριο φάνκο. Ναι, έχω εθιστεί! Ναι, έχω εθιστεί! Πάμε να σας το κάνω unboxing. Ναι, εντάξει, το ξέρω ότι είναι μικρόβιο και έχω κολλήσει, αλλά. Εντάξει, είναι ζωντανός. Όλα καλά. Πώς το κατάφερες όλα αυτά? Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω κάθε φορά. Για να το δω. Α, πολύ ωραίο. Α, και τα γυαλάκια του είναι διαφορετικά, δεν είναι κολλημένα πάνω. Δικό μου, φέρε το εδώ. Γιώργη, θες έλεγε. Δικό μου είναι. Εσένα δεν ταιριάζει, έχεις όλο games. Εντάξει, και το Harry Potter έχει βγει και σαν game. Α, ναι. Αν θέλεις δικό σου χάρι, πάρε δικό σου. Πότα. Είναι ο Harry Potter με τη Hedwig. Θέλω εννοείται να πάρω και τον Ρον και την Ερμιόνη και να τους έχω και τους τρεις. Έχω βρει Ρον και Ερμιόνη, απλά δεν θέλω να πάρω αυτούς που βρήκα. Θέλω να περιμένω να δει, να βγει, γιατί βγαίνουν συνέχεια Harry Potter από ό,τι κατάλαβα, διάφορα. Οπότε θέλω κανένα που να... Δεν ξέρω, ας πούμε, αυτό μου άρεσε που έχει τη Hedwig. Είχε και τον Χάρι σκέτο με τον Ραβδί. Θέλω να βγει κάτι με λεπτομέρεια και στους άλλους να έχουν κάτι ακόμα, ας πούμε. Αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τα φάνκο μου αυτή τη στιγμή τα έχω εδώ, αλλά δεν μ' αρέσει που τα έχω εδώ. Θέλω να κάνω το εξής. Θέλω κάποια στιγμή που ασχοληθώ με το σαλόνι να βγάλω αυτά τα δύο κάδρα, γιατί τελικά δεν μ' αρέσει που κρύβονται πίσω από την οθόνη, και να βάλω εδώ δύο ραφάκια από αυτά τα πολύ λεπτά, τα τύπου που δεν έχουν μεγάλο βάθος, που είναι τόσο ξέρω εγώ σε πλάτος, και να είναι δύο, ένα, δύο, και να βάλω εκεί το φάνκο μου. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραίο. Το σκέφτομαι ακόμα, δεν το έχω πάρει απόφαση. Να σας δείξω τη συλλογή μου. Δεν ξέρω αν είπατε ναι, θα σας τη δείξω. Ο Γιώργη πήγε τουαλέτα, γι' αυτό ακούτε γκρου γκρου γκρου. Έχουμε Freddie Mercury από τους Queen, Harry Potter με τη Hedwig, έχουμε Klaus από Umbrella Academy, Arya Stark από Game of Thrones, αυτό είναι και το πρώτο μου φάνκο που μου χάρισε στο περσινό vlog μας ο Fipster, έχουμε την Suki από το Avatar, θα τους κάνουμε τους άλλους λίγο πιο πέρα, για να υποδεχτούμε τα αγαπημένα μου. Yeah. Την Lyra από τη His Dark Materials, είναι από το τοτο ασμανίκι που κάνω. Και τον Lee Scoresby. Hey! Πέφτουνε λίγο. Τον Lee Scoresby με την Esther. Η Λάιρα κρατάει στα χέρια της και τον Παντελεήμονα. Εδώ πέρα το φέρετ στα χέρια της. Που είναι αυτό που έχω κάνει τατουάζ εδώ. Και ο Lee Scoresby έχει παρέα του την Esther. Το λαμουδάκι. Που είναι αυτό που έχω κάνει εδώ. Α, επίσης, τώρα που άπλωσα το χέρι μου και είδα, με ρωτάτε πολύ στα σχόλια τι είναι αυτό. Αυτό είναι κάψιμο. Είχα καεί όταν ετοιμάζαμε το μπαζάρ που είχαμε κάνει στο Teeny Tiny και ήταν η μέρα που κάναμε με steamer όλα τα ρούχα για να είναι έτσι πιο στρωμένα. Και εγώ πρώτον είχα ξεχάσει το γάντι μου. Έχω ένα γάντι που είναι για να μην καίγεσαι, που το βάζεις εδώ και με αυτό κρατάς τα ρούχα και στιμάρεις από πάνω. Και δεύτερον, βιαζόμουν έτσι να τα κάνω όλα και αυτά δεν τα έκανα προσεκτικά. Έχω πάρει και λίγο υπερβολική αυτοπεποίθηση με το steamer ότι το έχω πάρα πολύ. Και έτσι όπως κρατάω ένα ρούχο και στιμάρω, κάνω μια και στιμάρω και το χέρι μου. Φορούσε ένα μανίκι εδώ και στιμάρω και το χέρι μου. Καλά που δεν στήμερα πάνω στο τοτοάζ. Βέβαια ρώτησα τον artist μου και μου είπε ότι εντάξει δεν θα πάθαινε κάτι. Αλλά ναι. Και όχι απλά κάηκα. Δεν έβαλα κάτι εκείνη την ώρα, πάγω, κάτι να κρυώσει ώστε κάηκε η επιφάνεια να μην συνεχίσει να είναι ζεστό και να καίγεται όσο προχωράει προς τα βάθος. Προς το βάθος. Προς το... στα επόμενα layers του δέρματος. Και κάπως έτσι κατάφερα να καώ τόσο πολύ. Από τον μπαζάρ ακόμα δεν έχει φύγει. Έβαζα στην αρχή μια κρέμα. Την έχω εδώ άραγε. Δεν την έχω εδώ. Απορώ πως μέχρι τώρα δεν έχω σπάσει κάμερα. Αλήθεια. Έχω σπάσει την οθόνη του κινητού μου όμως. Αλλά και πάλι δουλεύει. Τι έλεγα, στην αρχή έβαζα μια κρέμα φλαμιτζέλ, μου είχε δώσει μια φαρμακοποιός. Και τώρα που έχει κλείσει εντελώς η πληγή, βάζω την Kelosoft που είναι για τις ουλές και βοηθάει πάρα πολύ. Είναι αυτή που έβαζα και για τη μύτη μου που την είχα σκίσει εδώ και είχε βαθιά πληγή στο περσινό vlog μας. Τώρα έχει επουληθεί πολύ καλά. Φαίνεται ακόμα, αλλά δεν είναι όπως ήτανε. Και το αναφέρω γιατί έχω πάρα πολλά inbox κατά καιρούς που με ρωτάνε
τι έβαζε στην πληγή τη μύτη σου και έφυγε η ουλή τόσο καλά, γιατί και εγώ έχω πάθει χύψη, μου λέτε, ξέρω εγώ. Οπότε το λέω και εδώ να υπάρχει. Επί τη ευκαιρία, ας βάλω λίγο. Πάω να βάλω κάτι πιο άνετο, κάτι πιο κόζι. Ήρθα εδώ για να σου πω ότι δες πως είναι τα μίζερα, τα καημένα. Ρε, ο Πάνος λέει ότι τα φάνκο μου είναι μίζερα εκεί. Δεν μαζεύτηκα να πάνε σε κηδεία. Τι λες. Είναι μίζερα εδώ, πρέπει να τα απλώσεις. Πώς είναι έτσι, τι είναι αυτό. Καταρχήν είναι εδώ την άνε, ρε φίλε, είναι από animation, είναι από ταινίες. Είναι ο Freddie Mercury που δεν κολλάει. Κοίτα, ο Freddie είναι ο μόνος άκυρος. Όλοι είναι από σειρές και ταινίες. Ναι, ταιριάζουν. Έχουν άλλη συνθήκη ο ένας με τον άλλον. Αυτή μπορεί να έχει φάει αυτός καπέλο. Αυτός είναι μάγος του Oz. Του είπα ότι θα κάνω ραφάκια για να τα βάλω. Εσύ τα έχεις ωραία δηλαδή. Ναι. Γιατί όμως έχω βάλει ράφια στο δωμάτιο. Ναι, εσύ τα βάλει. Δεν τα βάλε εγώ και ποιος έκανε στον τοίχο. Πάμε, δεν ήμουν εγώ το δωμάτιο, όσοι θα ήταν ακόμα πλέμπα. Για όσους είναι καινούργοι, πολύ καινούργοι subscribers, υπάρχει βίντεο στο κανάλι μου που το έχω βάψει το δωμάτιο και το έχω φτιάξει όταν έλειπε τριήμερο. Για να το κάνω surprise. Και τα ράφια εδώ του τα έβαλα εγώ για να μπορεί να απλώνει τα φάγκο του και να το παίζει ότι α, έχω τα χωρέα. Να σας κάνω και μια ξενάγηση. Έχει τον Kratos, τον Miles Morales, Spider-Man και άλλος Miles Morales, όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια δυναμία, ο Geralt από το Witcher, Bloodborne, Ghost of Tsushima και η Ellie, λέγεται, από το Last of Us. Ήθελα να του βρω και τον Joel, αλλά δεν τον βρήκα ποτέ. Αν τον έχει κάποιος και μου τον πουλάει, όχι πολύ ακριβά τον θέλω. Θα σκεφτεί. Εγώ παίρνω random, ό,τι μου αρέσει παίρνω. Δεν με νοιάζει να έχει θύμα απαραίτητα. I've never been with a buddy. Μου κόλλησε ένα τραγούδι από το TikTok, αλλά είμαι τόσο φάλτσα που δεν μπορώ καν να το σιγό τραγουδήσω ευχάριστα έτσι για το σπίτι, ρε παιδί μου. Άμα σου πω ότι και με φούτερ μου αρέσει αυτή η φούτερ. Βασικά δεν είναι φούτερ, είναι φόρμα, αλλά αν τη φορέσω και πιο ψηλά έτσι και την κάνω και καλά πιο κοντή, πέφτει έτσι. Μ' αρέσει. Ποια είναι αυτή που έκανα? Α, η Άννα Μαρία. Ναι! Την πέτυχα. Ναι, με λίγο σκέψη. Είναι και παντιτούρα. Ποιο? Το πάνω κάνω. Βάλε το layer από κάτω. Έχει δίκιο από πάνω το βάλω. Δεν πρέπει να το βάλω από κάτω γιατί έκανα μαλακία. Το έχεις γραφίσει πάνω στο δύο layer. Μπράβο. Λοιπόν, μοιάζει με την Άννα Μαρία. Ή όχι. Αυτή ποια είναι? Αυτό είναι πιο χαρακτηριστικό, εντάξει. Αυτή ποια είναι? Όχι, μην προσπαθήσετε να μαντέψετε, δεν είναι καμία. Επίσης αυτός ο Λυκές τι είναι? Ο κόκκινος. Δεν το είχα αφήσει εγώ με αυτό το κόκκινο. Βασικά μοντέλα στο ίντερνετ βρίσκω και προσπαθώ να πάρω έμπνευση, ας πούμε, και έκανα και ένα print. Αυτά τα νέα μου iPad-o δημιουργήματα. Ένα μάτι! Τέλειο. Σ' αρέσει? Ναι. Έχω πορωθεί, θέλω απλά να κάτσω και να ζωγραφίσω 500 πράγματα. Ποιος έχει βρεγμένη μύτη επειδή έπινε νερό? Για να σε δω. Γεια σας εδώ, βρεγμένη μυτούλα, βρεγμένη μυτούλα. Μ' αρέσει ότι τραβάω τα μουσια. Μου λέει σταμάτα, σταμάτα. You're done. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα ξεβαφτώ και θα ξαπλώσω. Μπας και καταφέρω να κοιμηθώ νωρίς, θα σας κάνω update αύριο, γιατί αυτό ήταν ο στόχος, να μην κοιμηθώ πριν. Μου έχει πιάσει μια νύστα τώρα, είναι 12 η ώρα, είναι καλή ώρα να ξαπλώσω. See you tomorrow. Christmas Day, oh, 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 oh